Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Βυζάντιο και τη Ρωμιοσύνη. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς το Βυζάντιο? Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι αδερφός ιερέας της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο Γοργολαΐνη, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας, σας βλέπουμε. Μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Νικόλαος Χριστοδουλάκης, μέσω Skype. Είναι θεολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός ιστορικών εκπομπών, πολύ σημαντικών, και εκλεκτός συνεργάτης της εκπομπής μας, φίλος. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη, από το Ηράκλειο. Είστε στα Χανιά, να το πω. Μεγάλη μας χαρά. Και εγώ με μεγάλη μου χαρά είμαι ξανά μαζί σας. Χαιρετώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τηλεφωνικά μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Δημήτριος Μεταλινός. Είναι ιστορικός επιστήμων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μεταλινέ, καλησπέρα από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Άκρη την ασκαθιά της Ελλάδος στην Κέρκυρα, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Ναι. Μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί ιστορικοί και με χαρούμενος και είναι τιμή μου που με φιλοξενείτε σε αυτόν τον σταθμό. Δική μας μεγάλη χαρά. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Βρίσκεστε στην Κέρκυρα και να μου επιτρέψετε λόγω ενός μιας έκτακτης υποχρέωσης του κυρίου Μεταλινού να ξεκινήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μεταλινό. Κύριε Μεταλινέ, για να σας αποδεσμεύσουμε και νωρίς, κύριε Μεταλινέ, επειδή μιλούμε για το Βυζάντιο και είστε ειδικός επιστήμων, να πούμε λίγο εισαγωγικά, το Βυζάντιο γιατί είναι σημαντικό σήμερα σε εμάς, τι έχει κύριος να μας δώσει? Πάρα πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν είμαι ειδικός επιστήμονας, βέβαια ως θεολόγος και της νεότερης ιστορίας ιστορικός, αλλά αυτό είναι η σημαντικότητά του. Δεν μπορείς να κάνεις νεότερη ιστορία ελληνική, ευρωπαϊκή, εάν δεν μιλήσεις για το Βυζάντιο. Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να μιλούν για το σήμερα και αγνοούν το Βυζάντιο. Ναι. Είναι ένα άλμα τριπλούν. Εάν δεν γνωρίζεις το Βυζάντιο, δηλαδή τη Ρωμανία, για να το λέμε ακριβώς όπως είναι το όνομά του, της αυτοκρατορίας και του κράτους, Ρωμανία-Βυζάντιο, αν δεν τα γνωρίζεις όλα αυτά, απλούστατα λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Η Ρωμιοσύνη ως Βυζάντιο είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο δυτικός πολιτισμός και τα γράμματα στηρίζονται ακριβώς στο Βυζάντιο. Δεν μιλάμε για 1-2 χρόνια. Μιλάμε για μια αυτοκρατορία 1100 ετών καταρχήν και καταρχάς, και κατά δεύτερον μιλούμε και για μια αυτοκρατορία που αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής. Η ειδωλολατρική αρχαία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, χάρη στο μέγα της ιστορίας Κωνσταντίνο, αν μου επιτρέπετε, αυτός είναι πραγματικά ο Άγιος Κωνσταντίνος για μας, αλλά ο Κωνσταντίνος αυτοκράτορας που πιστοποιεί τη μεγαλοσύνη ενός προσώπου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο διείδε στο μέλλον και μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, ναι, ουσιαστικά ανασκευάζοντας. Το πρώτο μεγαλείο λοιπόν είναι ότι μας διέσωσε την αρχαιότητα. Αυτό το ξεχνάμε. Mm. Την αρχαιότητα, αφού την καθάρισε από τα ειδωλολατρικά στοιχεία, τη διέσωσε στο πνεύμα, στη γραμματεία, στην νομοθεσία, στην διοίκηση, στα αρχεία που ασχολούμαι ακόμα περισσότερο, καθάρισε την αρχαιότητα, μια κάθαρση, και μας διέσωσε τους θησαυρούς της αρχαιότητας, όχι τα περιτώματα και τις ακαθαρσίες της αρχαιότητας, διότι εν Αγίω Πνεύματι γίνονται όλα αυτά. Ναι. Το δεύτερο, ότι δημιούργησε πολιτισμό το κέντρο, ολόκληρος ο σλαβικός πολιτισμός, ολόκληροι οι Σλάβοι, αυτό που θαυμάζουμε, δεν είχαν πολιτισμό πριν το Βυζάντιο. Ήσαν απλές ομάδες, νομάδες. Και με το χάρη στο Βυζάντιο, χάρη στη Ρωμανία, μπόρεσαν και έγιναν αυτοκρατορία και αυτοί έγιναν πολιτισμός, βασίλεια. Τρίτον, δημιούργησε την αναγέννηση. Ακόμα και το τέλος του Βυζαντίου δημιουργεί το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, που λέει ο Ρουμάνος ιστορικός ο Γιώργα, ότι διασώζεσαι το Βυζάντιο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί αυτά ακούγονται λίγο θεωρητικά. Πάμε πρακτικά. Ναι. Ό,τι θαυμάζουμε και βλέπουμε σε πόλεις, αρχιτεκτονική,
κτηριοδομία, ναούς, κτίρια, μουσεία. Για να δούμε λίγο ποιο είναι το υπόστρωμα που κρύβεται από κάτω. Το υπόστρωμα είναι το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι εκείνο το οποίο μεγαλουργεί και δείχνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε το σπουδαιότερο όμως απ' όλα, το Βυζάντιο μας δημιούργησε το πρότυπο όχι του καλού καγαθού ανθρώπου που είχε αρχαιότητα, αλλά την υπέρβαση, τον άνθρωπο που λέγεται Άγιος. Και αυτό είναι για μας τους ιστορικούς, αφήνω τους θεολόγους καταρχήν, ναι, για μας τους ιστορικούς το πιο σημαντικό. Τι είναι αυτό που αναζητάει τον 21ο αιώνα η ανθρωπότητα? Τον Άγιο αναζητά. Ναι. Ο ταλαιπώρος σήμερα άνθρωπος ζητάει το Βυζαντινό πολίτη. Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνο οι τρεις ιεράρχες, οι 318 θεοφόροι πατέρες που τιμούμε σήμερα την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή την αρχή του Βυζαντίου. Είναι ότι σήμερα αναζητούμε και τον Άγιο άνθρωπο της καθημερινότητος. Τον δίκαιο μανάβη, τον δίκαιο δάσκαλο, τον δίκαιο γιατρό, τον δίκαιο επιχειρηματία, τον δίκαιο πολιτικό. Αυτά είναι που αναζητούμε σήμερα. Αυτά υπήρχαν και στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο συνέβαλε πολύ, θέλετε να πείτε, στη διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα, αυτό το στοιχείο του Αγίου. Υπήρχε αυτή η κοινωνία. Ναι. Θυμάμαι τον μακαριστό μου δάσκαλο, τον Παπαγιώργη Σταλινό, που μου έλεγε ότι τότε τσακωνόντουσαν στην αγορά για το ομοούσιος ομοιούσιος. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην αφορούν το πολυκόσμο. Ναι. Οι αιρέσεις, να μην αφορούν το πολυκόσμο οι διαφοροποιήσεις. Όλοι είμαστε το ίδιο. Τι Ινδουιστής να είσαι, τι άθεος να είσαι, τι άντρας να είσαι, να μην είσαι άντρας, ό,τι θέλεις να είσαι, όλα είναι το ίδιο. Αυτή η ισοπαίδωση που υπάρχει, αυτό σημαίνει, δεν είναι ισότητα, ούτε ισοτιμία, είναι η ισοπαίδωση των πάντων. Αυτά δεν υπήρχαν στο Βυζάντιο, είχαν τα αντανακλαστικά ως λαός να ξεχωρίζουν το αυθεντικό και αυθεντικό. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα που ζούμε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το αυθεντικό από το μη αυθεντικό. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη προσφορά της βυζαντινής κοινωνίας, προσέξτε. Όχι του Βυζαντίου απλά, ούτε της αυτοκρατορίας, της βυζαντινής κοινωνίας. Ο βυζαντινός άνθρωπος ήταν αμαρτωλός, ασφαλώς. Υπήρξαν και ασεβείς, ασφαλώς. Αλλά ποια ήταν η γενικότητα? Ήταν εκκλησιαστικοκεντρική, ήταν χριστοκεντρική, με ό,τι αντίθεση είχαν. Εμείς είμαστε αχριστοκεντρικοί. Προσέξτε, αχρίστο και με τις δύο έννοιες. Και χωρίς Χριστό, αλλά ασχολούμενοι και με τα άχρηστα, τα μη σημαντικά. Κύριε Μεταλνέ, είπατε τη λέξη Ρωμανία. Να μας εξηγήσετε λίγο, Ρωμανία τι είναι ακριβώς, το μέρος γύρω από την Κωνσταντινούπολη, αυτός ο κόσμος? Ακούστε, που ήρθε από τη Ρώμη, γιατί λέγεται Ρωμανία? Και λέμε βέβαια και Ρωμιοσύνη. Καλά κάνετε και μου το είπατε. Η λέξη Βυζάντιο υπάρχει από τον Βύζαντα, το Μεγαρέα, τον 7ο-8ο αιώνα π.Χ., που αποτελούσε μια αποικία, έτσι, αποικία των Μεγαρέων. Ναι. Και ήταν μια πολύχνη, έτσι λέγεται στα αρχεία, μια πολύχνη εκεί πέρα που βρίσκεται σήμερα η Κωνσταντινούπολη, ένα χωριουδάκι. Μάλιστα, ναι. Αυτό το χωριουδάκι το εντόπισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος είπε, εδώ θέλω να μεταφέρω από την επτάλωθη Ρώμη στην επτάλωθη Νέα Ρώμη. Δεν υπήρξε ποτέ Βυζάντιο. Και διαμορφώνει, αλλάζει τελείως. Και από τότε μιλάμε για τη Νέα Ρώμη, που με το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, που είναι και πνευματικός σας, ας πούμε την Ενάρχη. Ναι, βέβαια. Στην Κρήτη, βέβαια. Της Κρήτης. Σωστά. Αν δείτε τον τίτλο του, λέγεται Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως. Ναι. Κωνσταντινούπολεως, συγγνώμη, Νέας Ρώμης, για να το πω σωστά. Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης. Ούτε και, δεν έχει ούτε συμπλεκτικό σύνδεσμο, τίποτα. Είναι ολόκληρο ονοματεπώνυμο πόλης. Κωνσταντινούπολη, Νέα Ρώμη. Οπότε Βυζαντινός ήταν ο κάτοικος του Βυζαντίου της πολύχνης αυτής. Ναι. Ακόμα και ο Κωνσταντινοπολίτης μπορεί να ονομαστεί Βυζαντινός. Ο Κωνσταντινοπολίτης μόνο. Γι' αυτό, αν πούμε σήμερα Πλακιώτης, ξέρουμε ότι είναι ο κάτοικος της Αθήνας. Ναι, μόνο. Σωστά, όχι, ναι, και της Κέρκυρας και της Κρήτης. Ναι, 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 λοιπόν, βέβαια. Οι κάτοικοι, λοιπόν, η αυτοκρατορία, λέγονται αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Ρωμανία, μας το διασώζει και ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά και όσοι επισκεφτούμε τα μετέωρα, το μεγάλο μετέωρο, υπάρχει, σας λέω ένα παράδειγμα, για ένα τουριστικό προορισμό θρησκευτικό, υπάρχει ένα σιγήλιο, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας βασιλεύς
του λεγόμενου Βυζαντίου υπέγραφε ως βασιλεύς των Ρωμαίων. Λοιπόν, το Βυζάντιο απλούστατα αργότερα είναι μια μεγάλη κουβέντα με την οποία έχει ασχοληθεί πάλι ο μακαριστός πατέρας μου. Το Βυζάντιο το χρησιμοποίησαν, αργότερα οι Δυτικοί για να μας αποξενώσουν σιγά σιγά από την αυτοκρατορία. Σήμερα όλος ο αραβικός ορθόδοξος πληθυσμός αυτοαποκαλείται Ρουμ, Ορθοδοξή, αλλά ακόμα και στην Τουρκία αν πάμε μας αποκαλούν Ρουμλάρ και η περιοχή Ρουμ Ελί, η χώρα των Ρωμιών. Ναι. Προσέξτε, σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε το πρόβλημα. Όλα τα ονόματα δικά μας είναι και για να συνεννόμαστε στην επιστήμη λέμε Βυζάντιο για να συνοηθούμε. Προσέξτε όμως, είναι καλό να γνωρίζουμε και ποια είναι και η αλήθεια και από πού ξεκινάμε και ποιες είναι οι αρχές και οι βάσεις μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή το αναφέρατε να πούμε ότι είστε και ο γιος του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, να έχουμε την ευχή του. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θέλαμε εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας. Και ζητώ συγγνώμη που έγινε λίγο βεβαιασμένα. Όχι, το κατάλαβα λόγω της έκταξης. Έχω μια υποχρέωση 5 η ώρα και δεν μπορώ. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Σημασία έχει καλά τα σχήματα και η αυτοκρατορία και ο πολιτισμός. Σημασία έχει εμείς οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, κληρικοί και λαϊκοί, να αποκτήσουμε το μεγαλείο της ψυχής του μέσου Βυζαντινού πολίτη. Προσέξτε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, το λέτε αυτό πολύ μας καθαρά. Διαφεύγει. Κοιτάμε μόνο τους Αγίους και τους Αυτοκράτορες, ενώ δεν βλέπουμε τον μέσο πολίτη. Τον καθηγητή εκείνης εποχής, τον δάσκαλο, πώς ήταν. Ναι. Με τι ασχολείται. Τον δημοσιογράφο, δημοσιολόγο εκείνης εποχής. Τον επιχειρηματία εκείνης εποχής. Πάντοτε υπήρχαν σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Πώς ήτανε. Είχανε μια αναφορά προς το Θεό. Από μια ένθεη κοινωνία με τα προβλήματά της φτάσαμε σε μια εντελώς θεή κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας από την Κρήτη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Πατέρα Ειρηνέ, ακούσαμε κάποια στοιχεία έτσι, εισαγωγικά, ιστορικά, κοινωνικά που έθεσε ο κύριος Μεταλλινός. Να σας ρωτήσω, το Βυζάντιο, γιατί είναι σημαντικό σήμερα για μας, τι έχουμε κυρίως να πάρουμε από αυτό? Ναι. Τι να πω τώρα. Καταρχήν να ζητήσουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου, με την λογική του οποίου γίνεται η σημερινή εκπομπή. Και μου αρέσει και το ερώτημα έτσι όπως το θέλετε, ότι τι έχουμε να πάρουμε σήμερα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια που καθόταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ας πούμε, και είχαμε μια εκπομπή, νομίζω, για τον ποντιακό λυντισμό. Και είχε πει το εξής σημαντικό, λέει, σεβαστώ το παρελθόν, αλλά σημασία έχει το παρόν και το μέλλον. Το παρόν και το μέλλον, βέβαια. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι πώς το θέσατε και εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, δεν έχει έννοια να μείνουμε σε όλα αυτά τα ένδοξα που είδαμε, βέβαια, στις εικόνες. Αλλά βέβαια διαβάζοντας την ιστορία μας και γνωρίζοντας καλά την ιστορία μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ όσα άκουσα από τον κύριο Μεταλλινό. Ήταν πάρα πολύ ωραία που είπε, ας πούμε, τι μπορούμε να κρατήσουμε εμείς σήμερα από την ψυχή του μέσου Βυζαντινού. Ευαίσθητου, ας πούμε, κατοίκου της Ρωμανίας. Δεν θέλω να το πω Βυζαντινό, γιατί δεν λεγόντουσαν Βυζαντινοί. Δεν λέγανε τους εαυτούς τους Βυζαντινούς, τους λέγανε Ρωμιούς, όπως λέγεται και σήμερα δηλαδή. Δεν μπορώ να μην μου έρθει στο μυαλό έντονα, μιας και το ανέφερε ο κύριος Μεταλλινός, ας πούμε, ότι πριν από 1000 χρόνια πηγαίναμε, παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι είχαν την εξής διαφωνία μεταξύ τους, ότι πιανού ιεράρχη το έργο, από τους τρεις ιεράρχες δηλαδή, πιανού το έργο ήταν πιο σπουδαίο. Και αυτή ήταν η δημόσια συζήτηση, αυτή ήταν, δηλαδή ποιος από τους Αγιοάννη του Χρυσόστομου, τον Μέγα Βασίλειο και από τον Αγιοάννη, από το Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, είχε το μεγαλύτερο έργο, πιανού οι λόγοι του ήταν οι πιο καλοί, πιο, πώς να το πω, θεόπνευστοι. Ναι, και οπότε ναι. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με αυτό το γεγονός, ας πούμε, σε σημείο που είχαν φτάσει, ας πούμε, να έχουν έτσι και κάπως σαν παρατάξεις, ας πούμε. Αυτό δείχνει ένα επίπεδο που είχαν. Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς από το Βυζάντιο. Δεν μπορώ να μην. Έτσι λίγο πάω λίγο στο ερώτημα όπως το. Δηλαδή είχα άλλο στο μυαλό μου να πω, αλλά έτσι όπως το έθεσε ο πατήρ. Ο κ. Μεταλλινός. Ο γιος του πατρός. Ο γιος του πατρός, Γεωργίου. Γεωργίου. Ο κ. Δημήτρης. Μου κάνει πάντοτε έτσι, πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν διαβάσει κανείς, ας πούμε, λίγο το. Παραδείγματος χάρη ότι έχουμε
κάθε Μεγάλη Τρίτη ψέλνουμε το τροπάρι της Κασιανής. Η Κασιανή, λοιπόν, ήταν μία από τις κοπέλες οι οποίες πηγαίνανε να παρουσιαστούν στον Αυτοκράτορα για να γίνουν μέλος της Βασίλισσας, της Αυτοκρατορίας. Και για μία μικρή λεπτομέρεια δεν επιλέχθηκε η Κασιανή, η οποία, και επιλέχθηκε η σύζυγος, η πεντέπειτα σύζυγος του Αυτοκράτορα, η Θεοδόρα, η οποία σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα. Η μία έγινε Αγία και η άλλη που δεν επιλέχθηκε είναι η υμνογράφος Εκκλησίας μας. Κασιανή, βέβαια. Αν πάρει, ακόμα και αν συνεχίσει κανείς έτσι, βλέπει κανείς ότι ακόμα και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ήταν και αυτή να γίνει βασίλισσα. Δηλαδή, κανείς θαυμάζει και λες τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, φαίνεται, ας πούμε, ότι είχα μια τεράστια βλάβεια. Αυτό ξεκινάει κανείς, αν το πάρει κανείς τώρα, και δεν θέλω να παίρνω τον χρόνο από τον κύριο Χριστοδουλάκη, που τον αγαπούμε πάρα πολύ. Απλά μόνο να πω ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, να ξεκινήσουμε από την αρχή, ας πούμε. Είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος που ξεκίνησε, ας πούμε, μπορούμε να πούμε συμβατικά ότι ξεκινάει, ας πούμε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξεκινάει το 330 μετά Χριστόν, με την έννοια ότι τότε γίνονται τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης. Αλλά στην ουσία δεν διακόπτηκε κάτι από την προηγούμενη αυτοκρατορία. Βλέπετε κανείς ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε και αυτός μια μεγάλη βλάβεια. Καταρχήν, πέρα από το πρώτο, εκαθίδρυσε πρώτος παγκοσμίως την ανεξιθρησκεία. Που αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σήμερα πολλές χώρες του κόσμου δεν το έχουν καν αυτό. Ακόμα σήμερα, μετά από τόσο αιώνα. Το βλέπει κανείς, που δεν σέβονται καθόλου. Και βλέπει, λοιπόν, ξεκινήσαμε από εκεί. Μετά, το επόμενο, βλέπει κανείς ότι με θεϊκή παρέμβαση ο Άγιος Κωνσταντίνος έγινε αυτοκράτορας. Και πώς το βλέπουμε αυτό, με το εν τούτο νίκα. Και λέμε σήμερα, ας πούμε, των Αγίων Μεγάλων Βασιλέων Εδόξων και Θεοστέπτων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και τους λέμε Θεοστέπτους, δηλαδή στέφτηκαν από το Θεό, με το σύμβολο αυτό, το εν τούτο νίκα, που του έδειξε ο Χριστός και του είπε στην ουσία: θέλω εσύ να βασιλεύεις πάνω στη γη, θέλω εσύ να δοξάσεις το όνομά μου, θέλω εσύ να εγκαθαρίσεις αυτό το ευλογημένο βασίλειο, ας πούμε, πώς να το πω, την ευλογημένη κοινωνία, ή θα το έλεγα καλύτερα, την ευλογημένη δυνατότητα και κοινωνία των ανθρώπων να έχουν στο κέντρο τους τον Χριστό στη ζωή τους. Και αυτό, λοιπόν, κράτησε μέχρι το 1453, αλλά δεν σταματάει εκεί καθόλου, με την έννοια ότι όλα αυτά τα ωραία και ευλογημένα παραδείγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτή την περίοδο τα παίρνουμε μέσα μας, και θα έλεγα ότι ο κύριος εκφραστής αυτής της παραδόσεως είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Σήμερα, ζωντανό. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να το σκεφτεί κανείς, ότι σήμερα μέχρι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, είναι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, όπως τότε έτσι και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι το ίδιο, η ίδια δυνατότητα αγιασμού, όπως είδατε, και το πνεύμα αυτό που υπήρχε, υπάρχει και σήμερα. Και το εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τώρα, μόνο ένα-δύο παραδείγματα θα πω με το Άγιο Κωνσταντίνο και μετά να δώσετε και το λόγο στον κύριο Χριστοδουλάκη. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ας πούμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ας πούμε, το πρώτο πράγμα ίσως που έκανε είναι ότι συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, μάλιστα, λένε οι συγγραφείς της εποχής ότι δεν ήθελε ως αυτοκράτορας. Τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας σημαίνει κάτι περίπου σαν πλανητάρχη σήμερα. Ναι, σαν, δηλαδή, του μεγαλύτερου κράτους του κόσμου, ας πούμε. Δηλαδή, μια τεράστια εξουσία στα χέρια του, σε όλη την Ιφίλιο, δηλαδή, θα έλεγα. Και ήθελε, λοιπόν, να καθίσει, δεν θέλησε να καθίσει σε θρόνο, ήθελε να καθίσει σε σκαμνί. Έβλεπε τα κομμένα μέλη των επισκόπων που συμμετείχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και άλλος είχε κομμένα χέρια, άλλος είχε κομμένα πόδια, άλλο του είχαν βγάλει τα μάτια. Όλοι αυτά τους είχαν βγάλει ειδωλολάτρες. Και γιατί επειδή πιστεύαν στον Χριστό. Και όταν τα είδε αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος, συγκλονίστηκε πάρα πολύ και λέει: οι επίσκοποι του Χριστού έχουν τραβήξει τόσα πολύ, τόσα πολλά. Και μάλιστα λένε οι συγγραφείς ότι έβαζε και τα μάτια του, τα τυφλωμένα μάτια των επισκόπων, για να φωτιστεί η ψυχή του. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πνεύμα τελείως άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς. Όχι μόνο για αυτοκράτορες και πρωθυπουργούς και άρχοντες γενικά, αλλά γενικά για ανθρώπους. Ναι, δηλαδή, ναι. Και η σημερινή κοινωνία, αν είχαμε, ας πούμε, παράδειγμα του Μέγα Κωνσταντίνου, που μπορούμε να τον έχουμε και όσοι θέλουμε να τον έχουμε, οφείλεται πάρα πολύ, τα παίρνει μέσα του. Τώρα να συνεχίσω μόνο και αυτό και τελειώνω, ας πούμε, η Αγία Ελένη. Έστειλε την Αγία Ελένη, τη μητέρα του, να πάει να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα θέλω. Δηλαδή,
φανταστείτε πόσο συγκλονιστικό είναι. Το πρώτο πράγμα που έγινε, ας πούμε, όταν έγινε βασιλιάς, έστειλε τη μητέρα του. Μητέρα του λέει: πήγαινε στο Ιεροσόλυμπατ να πάρεις, να βρεις τον Τίμιο Σταυρό. Και βρήκε λοιπόν τους τρεις σταυρούς η Αγία Ελένη και τους έβαλε πάνω σε τρεις κλίνες και σε αυτόν που έβαλε τον Τίμιο Σταυρό αναστήθηκε ο άνθρωπος. Και τέλος πάντων, συνεχίζοντας την πορεία του λεγόμενου Βυζαντίου, δεν θα το έλεγα έτσι, τη Ρωμανία, πώς να το πω, τη Ρωμιοσύνη, να το πω έτσι. Βλέπει κανείς τεράστια τέτοια παραδείγματα από πολλούς αυτοκράτες που θα πω στη συνέχεια, ας πούμε, του Ιουστινιανού, του Ηράκλειτου και άλλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μας σήμερα. Σημαντικά και πολύ ζωντανά. Να, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζωντανά συνεχίζει μια παράδοση που δεν έχει πεθάνει ποτέ. Ναι. Είναι από το παρελθόν, τα πάντα έχουν πεθάνει. Ναι. Έχουμε μνημεία απλώς κάτι νεκρού. Η δυνατότητα αγιασμού υπάρχει σήμερα, ναι, όπως και τότε, ναι, ναι, και με αυτό το φορέα, δηλαδή, μέσα από την Κωνσταντινούπολη θα έλεγα, δηλαδή μέσα αυτό το πνεύμα της Κωνσταντινούπολης θα το έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χριστοδουλάκη, να έρθω σε εσάς. Η θεολογία μας θα ήταν διαφορετική σήμερα αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο σε τι συνέβαλε να διαμορφωθεί η θεολογία και η Εκκλησία όπως την έχουμε σήμερα? Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Λίλη. Χωρίς την αυτοκρατορία μας τη Μεσαιωνική, που την ονομάσαμε ή μας την ονόμασαν Βυζαντινή, η σωστή ονομασία είναι αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης, yeah, Ρωμανία με ωμέγα. Διασώζεται ακόμα και στα δημοτικά μας τραγούδια. Θυμίζω το ποντιακό τραγούδι που το ψάλουν, το τραγουδούν οι φίλοι μας οι Πόντιοι. Mm. Η Ρωμανία κι αν επέρασε πάλι, mm, θα έρθει. Ή αυτό που είπε ο μαρτυρικός αρχιεπίσκοπος το 1821 Κύπρου, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, το λέω πάρα πολύ απλά, ότι η Ρωμιοσύνη είναι σιώκερη με τον κόσμο. Όσο υπάρχει κόσμος, ναι, θα υπάρχει, ναι, Ρωμιοσύνη. Και αν υπάρχει Ρωμιοσύνη, αυτό το οφείλουμε, το ξαναλέω, στην αυτοκρατορία μας. Mm. Η θεολογία μας δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα, χωρίς την αγιασμένη αυτή αυτοκρατορία, που το ξαναλέω, ναι, 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 όπως μας είπε και ο κύριος Μεταλλινός, από τον καλό καγαθό πολίτη της αρχαίας ιδωλατρικής εποχής, πήγαμε στον Άγιο. Mm. Γιατί η ορθόδοξη θεολογία, που βεβαίως είναι καρπός μέσα από την αυτοκρατορία μας, γιατί η ορθόδοξη εκκλησία είναι μέσα, καρπός θα έλεγα, αυτής της αυτοκρατορίας. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν μετέφερε την πρωτεύουσα ο Μέγας Κωνσταντίνος και έκανε τα εγγένεια και την ονόμασε Νέα Ρώμη, τίτλο που, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μεταλλινός, διατηρεί ακόμα και σήμερα ο τίτλος του Οικουμενικού Πατριάρχη, διατηρεί αυτόν, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης. Νέας, ναι, Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι αυτή η αυτοκρατορία, αν και ξεκίνησε ως ρωμαϊκή, σιγά σιγά λόγω της χριστιανικής πίστης, της ελληνοφωνίας και της ελληνικότητας, μετατρέπεται σε αυτό που λέμε μια αυτοκρατορία ορθόδοξη, ρωμαϊκή, αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης, η οποία έβγαλε ως αυτοκρατορία και ως Ορθόδοξη Εκκλησία βεβαίως πολύ μεγάλους θεολόγους, πολύ μεγάλους πατέρες. Αναφέρω μερικά ονόματα, δεν είναι μόνο οι τρεις ιεράρχες, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Μεταλλινός, είναι ο Μάξιμος Ομολογητής, είναι ο Άγιος, ο μεγαλύτερος ισοδογματικός θεολόγος, ο Δαμασκηνός, ο Ιερός Δαμασκηνός, είναι ο Μέγας Φώτιος, ο μεγαλύτερος φιλόλογος, εκτός από μεγάλος πατέρας και οικουμενικός πατριάρχης, ο Μέγας Φώτιος είναι ο μεγαλύτερος φιλόλογος των μεσονικών χρόνων. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον 280 έργα αρχαίων και βυζαντινών, κοσμικών και εκκλησιαστικών συγγραφέων δεν θα ξέραμε αν δεν υπήρχε η έρευνα, το έργο του μεγάλου Φωτίου. Είναι και ο πατέρας που εκχριστιάνησε τον σλαβικό κόσμο. Ο Κύρλος και ο Μεθόδιος ήταν μαθητές του. Να θυμίσουμε ακόμα, προχωρώντας τους αιώνες, ότι στην αυτοκρατορία αυτή και στην Ορθόδοξη Εκκλησία που πάνε μαζί, μην ξεχνάμε και τι συμβολίζει και η σημαία της αυτοκρατορίας μας, ο δικέφαλος αετός, από τη μια ο σταυρός, από την άλλη το ξύφος. Πρέπει να ξέρει ο λαός μας ότι ο δικέφαλος αετός συμβολίζει την παγκοσμιότητα, την οικουμενικότητα της αυτοκρατορίας μας,
Γι' αυτό βλέπουμε και σε Ανατολή και σε Δύση και το ψήφος συμβολίζει την κοσμική εξουσία και ο Σταυρός την πνευματική διακονία της Εκκλησίας. Γιατί υπήρχε συναλληλία, να το πω έτσι, εξουσιών στην αυτοκρατορία μας. Γιατί είπαμε το ιδανικό της, το ιδανικό του ορθόδοξου πολιτισμού είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, που εμείς πιο εύκολα το κάνουμε σήμερα, το πρότυπο του Αγίου. Γιατί το κέντρο της ζωής του Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος ανθρωπισμός. Γι' αυτό έχουμε και πρότυπο τον Άγιο ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, και την άλλη μεγάλη μορφή που βγήκε μέσα από την αυτοκρατορία μας, που δεν ξέρω τι Ορθοδοξία θα υπήρχε σήμερα, χωρίς το μεγάλο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Πολύ αργότερα, βέβαια. Ο πατέρας του ησυχασμού, ο αρχηγός των πατέρων του ησυχασμού, διεφύλαξε και διέσωσε την Ορθοδοξία με τις περίφημες συνόδους οι οποίες έγιναν τότε στην αυτοκρατορία μας. Χρωστάμε λοιπόν πάρα πολλά που πολλές φορές δεν τα ξέρουμε ή δεν τα μελετάμε ή δεν ψάχνουμε τις πηγές. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχουμε πάντοτε μνήμες, γιατί η ιστορία, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κύριος Μεταλλινός, η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι και παρόν, είναι και μέλλον. Την ιστορία την ξαναζούμε. Η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, στην αρχή η Ορθόδοξη, ο Χριστιανισμός... Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούμε εμείς πολύ καλά. Εμείς πολύ καλά. Εσείς μας ακούτε? Μας ακούτε κύριε Χριστοδουλάκη? Α, μάλλον δεν μας ακούει. Ναι, ναι το... εμείς σας ακούμε πολύ καλά. Εσείς μας ακούτε? Ναι. Γιατί εγώ δεν σας άκουγα. Ναι. Ωραία, τώρα νομίζω είναι εντάξει. Αποκαταστάθηκε. Να ρωτήσω, επειδή φαντάζομαι στην αρχή ο χριστιανισμός ήταν μια μειοψηφία. Από πότε αρχίζει ο χριστιανισμός να αυξάνεται και στο τέλος να γίνει μια... οι περισσότεροι να είναι χριστιανοί, το γνωρίζουμε? Βεβαίως, ο μεγάλος βυζαντινολόγος, ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του 20ου αιώνα, έλεγε και το έχει γράψει αυτό, ότι όταν υποστήριξε το χριστιανισμό ο Μέγας Κωνσταντίνος, ένας αυτοκράτορας και για μας Άγιος που ήταν μπροστά από την εποχή του, να μην πω αιώνα, ήταν περίπου το 1/4 των κατοίκων της αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί. Αλλά με το να του γίνει η αποκάλυψη το εν τούτο Νίκα, το να του παρουσιαστεί ο ίδιος ο Χριστός μας, αλλά και να μην πιστεύεις σε αυτό, η διορατικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, ναι. Είδε ότι το μέλλον ανήκει πραγματικά σε αυτή τη νέα πίστη του Χριστού και την υποστήριξε ψυχή και σώματι. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι βαπτίστηκε προς το τέλος της ζωής του, αλλά η μητέρα του, η Αγία Ελένη, της οποίας και αυτήν χρωστάμε πάρα πολλά, αν πάμε στους Αγίους Τόπους προσκυνητές, η παρουσία της είναι ακόμα και σήμερα εντονότατη. Ναι, ναι. 365 εκκλησίες έχει χτίσει η Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους. Και να μην ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε από τον πατέρα Ειρηναίο, ότι είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας, βρέθηκε από την Αγία Ελένη. Βεβαίως, από πίσω ήταν ο Μέγας Αυτοκράτορας και την εποχή ήταν πλανητάρχης, το ξεχνάμε αυτό. Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας ήταν η πρωτεύουσα του πολιτισμένου κόσμου για αιώνες. Όλο του κόσμου της εποχής εκείνης, βέβαια. Όλο του κόσμου. Βεβαίως. Βεβαίως, και μιλάμε για ένα επίπεδο πολιτισμού που δεν υπήρχε ούτε στους Άραβες τότε, ούτε στη Δύση, πολύ δε περισσότερο στη Δύση, και οι Σλάβοι μπήκαν στον πολιτισμό μαζί με την Ορθοδοξία. Δεν είχαν ούτε αλφάβητο οι Σλάβοι, ναι, για να καταλάβουν. Σωστό είναι, βέβαια. Ο κύριος και Μεθόδιος, όπως πολύ σωστά ξαναλέφθηκε, το ξαναλέω, ήταν μαθητές του Μεγάλου Φωτίου, οι φωτιστές των Σλάβων, οι οποίοι έδωσαν το λεγόμενο κυριλικό αλφάβητο και έτσι μπήκε ο πολιτισμός. Και δεν είναι μόνο ο Κύριος και ο Μεθόδιος, είναι και ο Θοφάνης ο Έλληνας και ο Μάξιμος ο Γκρεκός, οι οποίοι πήγαν στη Ρωσία και πραγματικά δίδαξαν ορθόδοξη θεολογία, ορθόδοξη τέχνη, ορθόδοξη, να το πω έτσι, πνευματικότητα. Γιατί η βυζαντινή τέχνη, η αγιογραφία, η αρχιτεκτονική, η μουσική, όλες είναι ιερές τέχνες μέσω των οποίων εκφράστηκε το ορθόδοξο βίωμα, η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη ζωή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα θέματα αυτά, κύριε Λίλη και πατέρα Ειρηναία, να μιλούσαμε και να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Ναι, οπότε, αν καταλαβαίνω, μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο και Ιουστινιανό και εξής, αρχίζει ο χριστιανισμός. Κοιτάξτε, τους πρώτους αιώνες, μετά το Μέγα Κωνσταντίνο, η άλλη μεγάλη μορφή είναι ο Μέγας Θεοδόσιος. Α, ο Μέγας Θεοδόσιος.
Οπότε... Ο Μέγας Θοδόσος είναι αυτός ο οποίος κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους. Οπότε κύριε την Λίλη, αναγνωρίζει επίσημα και μπορεί κύριε, να έχει... Κύριε Λίλη, ναι. Εμείς στην Ορθοδοξία πιστεύουμε και πατέρα Ειρηναί ότι την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός με τους Αγίους Ανθρώπους. Αυτό αν το πει ένας κοσμικός ιστορικός μπορεί να τον πάρουν, ξέρω εγώ, ως φεδρό. Δεν θα το δεχτεί. Εμείς το πιστεύουμε. Ναι, ναι. Προσέξτε, ο Διοκλητιανός στο μεγαλύτερο και τελευταίο διωγμό, το 303 με 311, που υπεγράφει το διάταγμα της Αρδικής, που προηγείται του διατάγματος των Μεδιολάνων, που υπέγραψε ο Μέγας Κωνσταντίνος με το Λυκείνιο το 313, του Αρδικής ήταν 311, είχε βγάλει χρυσό νόμισμα ο Διοκλητιανός, «Δελέτο νόμινε χριστιανόρουμ», «Δελέτο νόμινε χριστιανόρουμ», που σημαίνει «στο χαμένο όνομα των χριστιανών». Mm. Και μετά, προσέξτε με, από λίγες εκαετίες, το 380, ένας άλλος αυτοκράτορας, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί η Ανατολική Αυτοκρατορία δημιουργήθηκε ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Κάνει επίσημη θρησκεία, επίσημη πίστη της Αυτοκρατορίας, την θρησκεία που ιδιόκειτο, την πίστη του Χριστού, την κάνει επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Το 380. Δηλαδή λίγες εκαετίες μετά το 311-313. Ναι. Αυτό, άμα δεν είναι ένα ιστορικό θαύμα, ή αυτό που λέμε εμείς οι θεολόγοι που ασχολούμαστε και με την εξαστική ιστορία, ότι πραγματικά ο Θεός κατευθύνει την ιστορία, πώς μπορεί να εξηγηθεί μέσα σε 70-80 χρόνια μια πίστη που ιδιόκειτο απεινώς με εκατομμύρια μάρτυρες, γύρω στα 10 εκατομμύρια μάρτυρες, ξαφνικά αυτή η πίστη να γίνεται η πίστη μιας αυτοκρατορίας. Μάλιστα, να βλέπουμε δύο αυτοκράτορες, Μέγας Κωνσταντίνος ιδιαίτερα και Μέγας Θεοδόσιος, να συμβάλλουν τα μέγιστα στο γεγονό αυτό ως όργανα πραγματικά του Θεού. Εμείς το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι, το πιστεύουμε ως Ρωμιοί, γιατί ποτέ ο Ορθόδοξος δεν πάβει να είναι Ρωμιός. Και το Βυζαντινός που μας το έβαλαν οι Γερμανοί, οι Δυτικοί πιο πολύ και ειδικά από τον Καρλομάγνο και μετά. Ο Καρλομάγνος ήταν ο αντίποδας του Βυζαντινού μας, του Ρωμαίικου πολιτισμού μας. Ήταν αυτός που ένωσε τα κράτη της σημερινής Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Δρά τον 8ο-9ο αιώνα. Ναι. Αλλά είχε μια αντιπαλότητα στην αυτοκρατορία μας και γι' αυτό σιγά σιγά από Ρωμαϊκοί ή Ρωμαϊκοί την ονόμασαν Αυτοκρατορία των Γρεκών και ήρθε μετά ο Ιερώνυμος Βολφ και την ονόμασε Βυζάντιο και το υιοθετήσαμε κι εμείς. Στις ιστορικές θεωρητικές επιστήμες τα ονόματα έχουν τη σημασία τους. Mm. Έχουν μεγάλη σημασία τα ονόματα. Είναι οχήματα τα ονόματα εξελίξεων. Το υιοθετήσαμε κι εμείς και φτάσανε και μεγάλοι Έλληνες που τους θεωρούμε και δάσκαλοι του γένους. Δικοί μας ήταν κι αυτοί και είναι κι αυτοί. Να μας πούν ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στην αρχαία Ελλάδα και να διαγράψουμε τη μεσαιωνική μας ρωμαϊκή παράδοση. Είναι σαν να λες αγαπώ τον παππού μου ή τη γιαγιά μου, αλλά δεν αγαπώ τη μάνα μου. Παππούς και γιαγιά είναι η αρχαία Ελλάδα, μάνα μας. Είναι η Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη, αυτό που λέμε η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αυτοκρατορία μας η Μεσαιωνική. Αυτό που την ξέρει ο κόσμος ως Βυζάντιο. Το οποίο ζει ακόμα και σήμερα. Γιατί η τέχνη, το ξαναλέω, της αυτοκρατορίας μας, είτε ως αρχιτεκτονική, είτε ως αγιογραφία, είτε ως μουσική, είναι και σήμερα. Άλλωστε, αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μια Ορθόδοξη εικόνα, που για πολλούς αιώνες στη Δύση ήταν ακατανόητη, πραγματικά διδάσκει αγιότητα, ορθοδοξία και πνευματικότητα ορθόδοξη, η ορθόδοξη εικόνα, παραδείγματος χάρη. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, όχι, το είπατε πολύ ωραία και κατατοπιστικά. Πατέρα Ειρηναί, αναφέρατε και προηγουμένως κάποια περιστατικά που κάνουν εντύπωση, να ασχολείται ένας αυτοκράτορας με το Σταυρό, με την αγιότητα. Να μας πείτε κάποια άλλα περιστατικά που γνωρίζουμε από την εποχή εκείνη και πρέπει να τα προσέξουμε. Ναι. Χαίρομαι βέβαια αυτά που είπε και ο κύριος Χριστοδουλάκης. Λοιπόν, ως προς το ερώτημά σας. Ας πούμε, μπορεί να κρατήσει κανείς. Καταρχήν, εγώ ιστορικός δεν είμαι. Ιστορικές γνώσεις δεν έχω, αλλά επειδή και εγώ, σαν παιδί που πήγα στην εκκλησία, και στην εκκλησία βέβαια, αλλά και στο σχολείο, πήρα τα γράμματα όπως όλοι μας, δόξα τω Θεώ. Mm. Έτσι λοιπόν, και εγώ, σαν παιδί, λοιπόν, μου έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση τότε από την ιστορία. Νομίζω, 5η Δημοτικού ήταν τότε και στις επόμενες τάξεις. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, τη ευλάβεια που είχε ο Ιστινιανός, ο αυτοκράτορας Ιστινιανός, που είχε τη μεγάλη ευλάβεια να χτίσει ένα ναό μεγάλο, ο οποίος τον αφιέρωσε στο Χριστό. Γιατί λέμε, τον αφιέρωσε στη σοφία του Λόγου του Θεού, η Αγία Σοφία που λέμε σήμερα. Το δεύτερο πρόσωπο, ναι, έτσι. Δηλαδή, στο Χριστό. Και αφιέρωσε αυτό
Αυτό το ναό. Βέβαια που υπάρχουν βέβαια πολλές παραδόσεις για το ναό αυτό. Παραδείγματος χάρη το πώς βρέθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια που μια μέλισσα λέει η παράδοση, ας πούμε, που θυμάμαι το θυμάμαι και τότε, ότι πήγε που πήρε το αντίδωρο, ένα αντιδωράκι, μικρό κομμάτι από το αντιδωράκι του αυτοκράτορα και το πήγε και μετά έδωσε εντολή ο αυτοκράτορας να ψαχτούν όλα τα μελίσια της πόλης κοντά εκεί και βρέθηκε μέσα σε ένα ναό, σε ένα μελίσια, βρέθηκε, οι μέλισσες είχαν φτιάξει το σχέδιο του ναού. Αυτό μη σας φαίνεται και πολύ παράξενο, γιατί έχω δει φωτογραφίες πραγματικά που αν βάλει κανείς, που τις έχω δει στις φωτογραφίες τουλάχιστον, που βάζει κανείς εικόνες των Αγίων μέσα στις μέλισσες. Ναι. Και οι μέλισσες δεν πειράζουν το πρόσωπο των Αγίων. Mm. Υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή, αυτά δεν μου φαίνονται ξένα από την πραγματικότητα, γιατί τα έχω δει σε φωτογραφία πραγματικά πώς γίνονται. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, φανταστείτε μια μέλισσα να πάει να βάζει κερί παντού, αλλά τον Άγιο μην τον πειράζει. Λοιπόν, υπάρχουν και έτσι, συνεχίζοντας τέλος πάντων στην ιστορία του Βυζαντίου, που λέμε, υπάρχει, ας πούμε, μου έκανε πάντοτε έτσι μεγάλη εντύπωση ο Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος. Αυτοκράτορας. Ναι, ο Ηράκλειος, συγγνώμη, που πολέμησε τους Πέρσες. Όταν πολέμησε τους Πέρσες, είπε Παναγία μου, έκανε ένα τάμα, ας πούμε, και είπε Παναγία μου, εγώ θα το κάνω αυτό όταν αν νικήσω. Θα πολεμήσω τους Πέρσες, αλλά και αν νικήσω, ήθελα να πάρει τον Τίμιο Σταυρό πίσω. Σου τάσω και θα το κάνω και να βάλω μία ακόμη εβδομάδα νηστεία στη Σαρακοστή. Και έβαλε την λεγόμενη σήμερα που λέμε Τυρινή. Τότε μπήκε. Η Τυρινή εβδομάδα λοιπόν που έχουμε σήμερα είναι από τον αυτοκράτορα, Ηράκλειο. Και φανταστείτε τώρα ενδιαφέρον ενός αυτοκράτορα, ενός άρχοντα να βάλει νηστεία. Δηλαδή κάποια πράγματα που μας βάζουν σε άλλο τρόπο σκέψης. Σε άλλο πράγματα. Λες, τι γινόταν, Παναγία μου. Και αυτό συνεχίζοντας την ιστορία και βλέποντας κανεί όταν πολλοί ορκίσανε την Κωνσταντινούπολη, οι Άραβες, πώς θαυματουργικά, ας πούμε, τους έσωσε η Παναγία, πώς έγινε θάλασσα ταραχή, ας πούμε, και πήγαν και καταστράφηκαν όλα τα πλοία μπροστά στο ναό της Παναγίας των Λαχερνών, σαν έλεγε η Παναγία, εγώ σας προστάτευσα. Πώς οι ίδιοι οι πολιορκητές βλέπαν μια γυναίκα πάνω στα κάστρα που αυτή περιπολούσε τις νύχτες και προστάτευε την πόλη. Και βλέπει και γενικώς έτσι πολλά τέτοια παραδείγματα. Τώρα εγώ μπορώ να συνεχίσω να προπαγώ κι άλλα, αλλά έχετε κάποιο... Όχι, εμείς θέλαμε έτσι κυρίως κάποια προσώπων που τα γνωρίζουμε, τα ακούμε, αλλά δείχνουν και τέτοια αγάπη, ενώ δεν θα το περίμενε κανείς, όπως επίσης μας εντυπωσιάζει και πολλά πρόσωπα που είναι εκτός της Εκκλησίας, αμαρτωλά, έγιναν Άγιοι με την Πετάνια, χωρίς το περιμένει κανένα. Ναι, πάρα πολύ. Και να πω και ένα τότε, μιας και βρισκόμαστε στην Κρήτη, θα ήταν λάθος νομίζω να μην μπούμε για τον Άγιο Νικηφόρο το Φωκά, τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος ήρθε εδώ στην Κρήτη να απελευθερώσει την Κρήτη και ήθελε μαζί του να πάρει μαζί του τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον στην ουσία τον ιδρυτή του Αγίου Όρους, της Λαύρας του Αγίου Όρους και τον Κτήτορα. Οπότε ήθελε λοιπόν να τον πάρει μαζί του για να προσεύχεται για την έγκβαση της εκστρατείας. Δηλαδή πόσο σημαντικό ένα το είχαν αυτό. Πρόσωπο, άλλοι συγγνώμη, αυτοκράτορες είχαν κρέκριβαν κάτω από την... από την Αγία Τράπεζα τα σχέδια πριν ξεκινήσουν για την εκστρατεία. Ναι. Και τα θεωρούσαν ότι το στάδινε, ας πούμε, ο Θεός, ο Άγγελος, για να συνεχίσουν. Και βλέπει, ας πούμε, έτσι κανείς μια τέτοια μεγάλη βλάβεια που αυτή έτσι, είναι πολύ σημαντικό να την κρατήσουμε σήμερα, να την έχουμε σήμερα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Χριστοδουλάκη. Κύριε Χριστοδουλάκη, σήμερα το Βυζάντιο είναι ζωντανό μέσα στην Εκκλησία. Σε άλλο χώρο το βλέπετε ζωντανό σήμερα στην εποχή μας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Ναι, τώρα, σας έχασα. Ναι, τώρα με ακούτε. Ρωτούσα, λέω, τώρα το Βυζάντιο σήμερα είναι ζωντανό, το βλέπουμε στην Εκκλησία. Βεβαίως. Σε άλλο χώρο της σημερινής μας ζωής είναι ζωντανό το Βυζάντιο, το βλέπετε κάπου. Εκτός την Εκκλησία, τη λειτουργική, τη μυστηριακή ζωή, που είναι το ζωντανό μας Βυζάντιο, είναι η τέχνη Βυζαντινή, κύριε. Η τέχνη, η εικόνες, η αγιογραφία, η ψηφιδογραφία, δεν είναι μόνο τα μουσεία τα Βυζαντινά. Έχουμε τόσα μνημεία στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, αλλά και εκτός Ελλάδος. Πού να πας, αν πας στη Βενετία, είναι ένα Βυζάντιο της Δύσης. Να πας στη Ραβένα, να πας στη Μονή του Τσαγιές Εκατερίνης στο Σινά.
να πας στην Κωνσταντινούπολη ακόμα και στο, στη Μονή της Χώρας ή να πας στη Νέα Μονή Χίου. Υπάρχουν τρομερά, να το πω, ή στη Μονή Δαφνίου ή στη Μονή του Οσίου Λουκά. Υπάρχουν ψηφιδογραφίες, αγιογραφίες, υπάρχουν πραγματικά αριστουργήματα Βυζαντινής τέχνης. Ναι. Και βεβαίως, και βεβαίως να πούμε κάτι το οποίο το παραλείψαμε, εν τη ρήμη του λόγου να το πούμε, ότι αν ως αρχαία Ελλάδα επερώμεθα και είμαστε περήφανοι για τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη, ως Ορθόδοξοι Ρωμοί πρέπει να επερώμεθα και να είμαστε υπερήφανοι για το μεγαλύτερο ίσως μνημείο της Αυτοκρατορίας μας, που είναι η Αγία Σοφία, που να το πούμε είναι αφιερωμένη στη Σοφία του Θεού, δηλαδή στον Υιό και Λόγο του Θεού, στο Χριστό μας. Ναι, ναι, βέβαια. Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να τη μετατρέψουν ή την έχουν μετατρέψει σε τζαμί, είναι κτίριο, μνημείο μάλλον, της Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης. Είναι δικό μας και αυτό. Και σε πολλές εκκλησίες, αν θα πάμε σήμερα στη Μικρά Ασία, στην σημερινή Τουρκία, ακόμα και στα Πριγκυπώνησα, ακόμα και εκεί που λειτουργούσε η Εθνολογική Σχολή της Χάρκης, παντού στους ναούς της πόλης μας, πραγματικά βλέπουμε ζωντανό αυτό το ρωμαϊκό πνεύμα, το πνεύμα της Ρωμιοσύνης, της αυτοκρατορίας μας. Γιατί θα με αφορμή αυτή και κάνουμε και την εκπομπή σήμερα, βέβαια. Βεβαίως, γιατί η ιστορία είναι μνήμες, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι η αυτοκρατορία μας παρήκμασε από τον 11ο αιώνα και μετά, γιατί δυστυχώς το στρατό και το ναυτικό της τα υποτίμησαν. Πήρα το ναυτικό εμπόριο η Βενετία και σιγά σιγά η αυτοκρατορία μας παρήκμασε. Ήρθαν και οι σταυροφορίες, και ειδικά η τέταρτη σταυροφορία, η οποία έκανε και τη μεγάλη ζημιά κακά τα ψέματα το 1204, 13 του Απριλίου. Εν 10ο αιώνα, είπατε, αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει την κάτω βόλτα. Αυτά είναι η παρακμή, γιατί παραμελείται, κύριε Λίλη και πατέρα Ρενέ, ο στρατός και το ναυτικό της αυτοκρατορίας. Α, μάλιστα. Έχουμε διατάγματα αυτοκρατόρων, όπως παραδείγματος χάρη του μεγάλου αυτοκράτορα του Βασιλείου του Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου, το 1002, που ψηφίζει το περίφημο Αλληλέγγυον, όπου ανάγκαζε τους πλούσιους να πληρώνουν τους φτωχούς μικροκτηματίες οι οποίοι πολεμούν για την αυτοκρατορία. Α. Αυτό καταργήθηκε μόλις το 1028. Ένα παράδειγμα σας φέρω. Ναι, 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 όχι, το λέτε. Ο δε Αλέξιος Κομνηνός το 1082 με Χρυσόβουλο δίδει προνόμια στους Βενετούς να μην πληρώνουν φόρους για το ναυτικό τους εμπόριο. Αυτό σιγά σιγά στρατιωτικά, ναυτικά παρακμάζει αυτοκρατορία, έρχονται και σταυροφορίες, κάνουν το μεγάλο χτύπημα με την τέταρτη σταυροφορία της 13ης Απριλίου του 1204, καταλαμβάνει η Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά, αυτή είναι η πρώτη άλωση, και με το 1261 που την ελευθερώνει ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος, έμεινε η αυτοκρατορία μας ελεύθερη για 192 χρόνια στο 1453, αλλά κακά τα ψέματα δεν ήταν πια η αυτοκρατορία. Είχε παράκριμα, ναι, είχε συρρυκνωθεί πολύ και έχασε τη δύναμη. Ως αυτοκρατορική οντότητα βέβαια, ναι. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η αυτοκρατορία μας έζησε και ζει μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χριστοδουλάκη πολύ. Θερμές ευχαριστώ τον κύριο Μεταλλίνο που ήταν μαζί μας. Μας είπατε πολύ κατατοπιστικά πράγματα. Πατέρα, είναι κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Δύο πραγματάκια. Ναι. Ένα είναι ότι όταν ήρθαν οι αρχαίοι Ρώσ, που ήταν στην περιοχή του Κιέβου, που ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη, τότε ψάχναν να βρουν ποια θρησκεία θα ακολουθήσουν. Ναι. Και στους παπικούς δηλαδή, πήγανε στους μουσουλμάνους, πήγανε σε διάφορες θρησκείες και ήρθαν και στην Κωνσταντινούπολη. Λένε, μαρτυρούν λοιπόν αυτοί μέχρι σήμερα ότι δεν ξέρανε αν βρισκόντουσαν στον ουρανό ή στη γη. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε Ρωμιοί και η Ρωμιοσύνη δεν θα έλεγα ότι περιορίζεται μόνο στους Έλληνες. Και δεν είναι κάτι που... δεν είναι θέμα DNA δηλαδή. Ναι. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα τρόπου ζωής. Και έτσι, επομένως, σε εμάς υπάρχει, ας πούμε, η λέξη Τουρκεύω, που δεν μπορεί να καταλαβαίνεις Γερμανό σημαίνει Φραγκεύω ή Τουρκεύω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι θέμα DNA, είναι θέμα τρόπου ζωής και ανάταση πνευματικής προς το Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε. Μας δώσετε και πολύ ωραία πρακτικά παραδείγματα για την καθημερινή ζωή και πώς φτάνει μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το Βυζάντιο, τη Ρωμιοσύνη και τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greedy TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.